για την καινούργια χρονιά. Έτσι είναι. Θλιβερό ρεκόρ νέου έτους. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί δεν τα πρόλαβα και όλα. Ξέρω ότι στο Σωτηρία είχαμε εικόνες ντροπής. Και αναρωτιέμαι, κανείς δεν σκέφτηκε να ρίξει αλάτι για να μπορεί να περνάει το φορτηγό με το τρόφιμα για να μην μείνουν νηστικοί οι άνθρωποι. Τι να σας πω, κυρία Γιάμαλη, οι παλιότεροι γιατροί που είμαστε δεκαετίες μέσα στα νοσοκομεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ για παράδειγμα είμαι 33 χρόνια, δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά ότι σε καμία κυβέρνηση δεν έχω χαριστεί, σε όλες απέναντι ήμουνα και τις προηγούμενες συμπεριλαμβανόμενες, αλλά κατά γενική ομολογία όλων των γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν τις περασμένες βουλευτικές εκλογές, τέτοιο απίστευτο μπάχαλο δεν έχει ξαναγίνει. Είναι δυνατόν μέσα στο Σωτηρία, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο για να προλάβω κάποιους που δεν το ξέρουν, βρίσκεται ολόκληρο μέσα στο Δήμο Αθηναίων, έτσι. Να. Είναι μέσα στο Δήμο Αθηναίων όλο το Σωτηρία. Να μην μπορούν να επικοινωνήσουν τα κτίρια του νοσοκομείου μεταξύ τους. Να μην μπορούν να πάνε τα φάρμακα και τα υλικά από την αποθήκη στις κλινικές. Να μην μπορεί να μεταφερθεί ασθενής από εδώ και από εκεί. Ο διοικητής δεν το ήξερε αυτό, κύριε Παπανικολάου. Δεν ξέρω. Να μην μπορεί να πάει το φαγητό από τα μαγειρία στις στέργες. Δεν ξέρω τι έκανε η διοίκηση του νοσοκομείου. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε εμείς μια παρέμβαση. Η ΕΙΝΑΠ και ο ενγέδια του υποφαινόμενου δηλαδή. Την Τρίτη το μεσημέρι, μετά από εκκλήσεις των εργαζόμενων του νοσοκομείου, προς τον Περιφερειάρχη Αττικής. Δεν ξέρω αν αυτό έπιασε τόπο, αλλά γεγονός είναι ότι εμένα μου δόθηκε η εντύπωση, δεν ξέρω αν δεν είναι έτσι, ας το διαψεύσουν οι αρμόδιοι, ότι δεν είχε γίνει κάποια παρέμβαση μέχρι εκείνη την ώρα από κάποιον αρμόδιο της διοίκησης του νοσοκομείου. Με τα πολλά ήρθε ένα μηχάνημα την Τρίτη το απόγευμα και κάπως σώθηκε η κατάσταση. Η θέρμανση έχει αποκατασταθεί, κυρία Παπανικολάου. Με τη θέρμανση υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο Σωτηρία. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα με τη θέρμανση στο Πέδον Πεντέλης, όπου το οποίο αποκλείστηκε κιόλας κάποια στιγμή. Το οποίο αποκλείστηκε, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Ναι. Ενώ την Τρίτη το πρωί τουλάχιστον έγινε ένας καθαρισμός στο δρόμο που οδηγεί στο Πέδον Πεντέλη, στην οδό Υποκράτους δηλαδή, είναι η ανηφόρα από κάτω, από τη διασταύρωση με την Πλακεντίας. Και υπήρχε πρόσβαση μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου. Δεν φρόντισε κανένας να ανοίξει διάδρομο από την είσοδο του νοσοκομείου μέχρι το κτίριο του νοσοκομείου, δηλαδή μέσα στην αυλή του νοσοκομείου. Όπως σας είπα, υπάρχουν και συνεχόμενες διακοπές ρεύματος εκεί, και Δευτέρα και Τρίτη, αλλά ακόμα και σήμερα Τετάρτη. Υπήρχε πρόβλημα με τη θέρμανση που ευτυχώς δεν επηρέασε τους θαλάμους όπου νοσηλεύονται τα μικρά παιδιά, αλλά όμως δεν υπήρχε θέρμανση στους υπόλοιπους χώρους. Δηλαδή ο υγειονομικός που έμεινε εκεί διπλοβάρδια, τριπλοβάρδια, τετραπλοβάρδια από τη Δευτέρα το πρωί μέχρι την Τρίτη το βράδυ και την Τετάρτη το πρωί δεν μπορούσε να πάει να ξεκουραστεί μερικές ώρες. Γιατί καταλαβαίνετε, ένας κουρασμένος άνθρωπος, βέβαια, άμα είναι σε πολικό ψύχος, πώς θα ξεκουραστεί. Επίσης, είχαμε τέτοιες κωμικοτραγικές καταστάσεις και στο Σισμανόγλιο. Που επίσης αποκλείστηκε. Το οποίο επίσης είναι αποκλειστικά για COVID, όπως και το Σωτηρία, το υπενθυμίζω αυτό. Ναι. Όπου και εκεί, μετά από πολλές καταγγελίες, δημόσιες παρεμβάσεις, τα είδατε την Τρίτη το μεσημέρι, και εκεί εδέησαν να πάνε μέσα στην αυλή του νοσοκομείου μετά την Τρίτη το μεσημέρι, για να μπορέσει να ανοίξει πρόσβαση από την είσοδο του νοσοκομείου μέχρι τα επίγοντα. Υπήρχε και εκεί πρόβλημα και στο δρόμο. Η οδός εκεί λέγεται Σισμανογλίου, που φτάνει στο νοσοκομείο. Υπήρχε μόνο μια λωρίδα τσίμα-τσίμα με επικίνδυνο τρόπο να κινούνται κάποια οχήματα. Και εν πάση περιπτώσει Σωτηρία είχαμε και άλλο θέμα που δεν πήρε έκταση. Ποιο ήταν αυτό? Από τη Δευτέρα το πρωί, επειδή τα δέντρα που είναι στον περίβολο του νοσοκομείου, τα πεύκα δηλαδή, δεν είχαν κλαδευτεί όπως έπρεπε. Ναι. Προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι ότι υπάρχουν πολλά δέντρα ετοιμόρροπα από το βάρος του χιονιού. Ναι. Δεν λήφθηκε καμία μέρημνα γι' αυτό. Κατέρευσε ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έξω από την πτέρυγα που λέγεται Έμπλα, η ειδική μονάδα λοιμόξενου αναπνευστικού, με αποτέλεσμα
να πέσει πάνω σε κάποιο σωλήνα και να διακοπεί η παροχή οξυγόνου. Για ανθρώπους που το χρειάζονται, για να αναπνέουν. Για ανθρώπους που πάσχουν από κορονοϊό. Η πτέρυγα νοσηλεύει ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το οξυγόνο για τους ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό. Επίσης, έχουμε και άλλα κομικοτραγικά. Θυμάστε την ιστορία. Και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Παπανικολάου. Τελειώνω, γιατί είναι σημαντικό. Το Πέδων Πεντέλης υποτίθεται ότι ανέστειλε την εφημερία του για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Έτσι, σωστά. Σωστά. Ήθελε τεράστια επιστημοσύνη να προβλέψει κάποιος ότι Ιανουάριο και Φεβρουάριο ψηλά στην Πεντέλη έχουμε κακοκαιρία. Πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ δηλαδή. Ακυρώνονται λοιπόν τα ραντεβού που είχαν κλειστεί για το Πέδων Πεντέλης. Ναι. Μεταφέρονται από αύριο στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας στο Μαρούσι. Και άκουσον, δίνεται διαταγή να πάνε εκεί οι ειδικευόμενοι γιατροί από το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού και το Αλεξάνδρα. Στο δηλαδή, Προμηθέας. Στο Προμηθέας να κάνουν τα εμβόλια που ακυρώθηκαν από το Πέδων Πεντέλης και μεταφέρθηκαν. Άρα έχετε δίκιο όλο τον καιρό που φωνάζετε ότι σκοπίμως δηλαδή, θέλουν να κλείσουν το Πεντέλης. Αυτό είναι ο στόχος. Και όχι μόνο το Πεντέλης. Εδώ αποδεικνύεται με ένα σπάρο τρία τριγώνια. Λόνια. Δηλαδή με πρόσχημα τους εμβολιασμούς να διαλύσουν και τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία. Κύριε Παπανικολάου, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Εύχομαι να μην είμαστε ξανά έτσι μπροστά σε τέτοιες τραγικομικές καταστάσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΝΓΕ, ο κύριος Παπανικολάου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα εκρηκτικό